Όλοι λένε ότι έχω ταξιδέψει πολύ. Εγώ νομίζω ότι έχω ταξιδέψει λίγο. Λένε πάλι στον δρόμο είσαι, πάλι στα αεροπλάνα, πάλι σε όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, αν κάνει κανείς απολογισμό, έχω ταξιδέψει λίγο. Επίσης, τα ταξίδια δεν είναι αυτό που φαίνονται στα μάτια των άλλων ανθρώπων, παρόλο που δεν λέω ψέματα, δεν μυθοποιώ τίποτα. Πήγα στο Νεπάλ και πήγα να πεθάνω. Ήταν σαν να πήγα για να πεθάνω. Ταξίδεψα με το Magic Bus το 1975. Δεν είχαμε ούτε ρεζέρβα. Εννοώ σαμπρέλα. Και οπωσδήποτε πάθαμε λάσταμο στην Ινδία. Κανείς δεν ήξερε να την αλλάξει. Ούτε ο οδηγός φυσικά, ο οποίος ήταν και καταπονημένος, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος οδηγός. Οδηγήσαμε όλοι εκείνο το Magic Bus. Όταν φτάσαμε στο Νεπάλ, είχα ήδη φτάσει στα 47 κιλά. Δεν είχα περιθώριο να χάσω άλλο κιλό. Πολλά ταξίδια έχουν την άβρα του μύθου. Όμως για μένα ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Στην Αφρική που πήγα για να συλλέξω εικόνες για να γράψω ένα βιβλίο που λεγόταν Το εργοστάσιο των μολυβιών, έπαθα τροπική ασθένεια, αδιάγνωστη. Έμεινα 2 μήνες στον Dar es Salaam, σε ένα νοσοκομείο. Με πολύ ψηλό πυρετό και δεν ήξερα και τι είχα. Ωραία ταξίδια. Απολαυστικότατα. Όταν περνάει ο καιρός, θα ξεχνάς όλα αυτά. Μένουν, ας πούμε, οι ωραίες εμπειρίες. Όταν υπάρχουν, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν. Μια φορά σε μια βιβλιοκριτική, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ τους κριτικούς βιβλίων εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, γιατί εξαιρέσεις έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, τους θεωρώ ηλίθιους. Ωστόσο, σε μια κριτική τέτοια, κάποιος ανέφερε ότι πάσχω από μια ασθένεια που λέγεται Wanderlust στα γερμανικά. Δηλαδή, το λέω και στα αγγλικά, μήπως γίνει πιο κατανοητό, Wanderlust, που σημαίνει ότι είναι μια λαγνία της περιπλάνησης. Όχι. Δεν πάσχω από αυτή την ασθένεια, σας διαβεβαιώ. Απλώς η ζωή μου έχει κάποια κινητικότητα. Δεν είμαι νοικοκυρά. Δεν είμαι άνθρωπος γραφείου. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει τον κόσμο. Γι' αυτό έχω ταξιδέψει. Δεν πάσχω από καμιά ασθένεια. Ούτε συνεχώς προγραμματίζω το επόμενο τρελό ταξίδι σε κάποιο εξωτικό μέρος. Ούτε πάω γυρεύοντας για να ταλαιπωρηθώ. Παρ' όλα αυτά, το να γνωρίζει τον κόσμο είναι μια οδυνηρή εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποφεύγει κανένας. Έχω διασχίσει στις ΗΠΑ πολλές φορές και μόνη μου, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Συχνά το αυτοκίνητο με πρόδωσε. Έχω μείνει 24 ώρες μέσα στην έρημο, περιμένοντας βοήθεια. Γιατί το αυτοκίνητο χάλασε. Δεν είχαμε κινητά. Ήταν το 1991. Δεν είχαμε κινητά. Γι' αυτό έχω μόνο τα κινητά. Για όσους ταξιδεύουν. Με βρήκαν ωστόσο. Κάποιος πέρασε, με βρήκε και με βοήθησε. Δεν είχε πλάκα. Απλώς είναι υλικό για να γράφεις. Όταν είσαι συγγραφέας. Όταν δεν είσαι συγγραφέας, λες δεν θα ταξιδέψω ξανά ποτέ. Παρά μόνο, δεν ξέρω, στην Πράγα. Σε ένα μέρος φιλικό, με γκρουπ από συνταξιούχους. Τα ταξίδια δεν είναι αστείο. Τα ταξίδια είναι μια περιπλάνηση μέσα στον εαυτό μας. Στα ταξίδια δεν μαθαίνουμε μόνο πώς είναι ο κόσμος. Μαθαίνουμε πώς είμαστε εμείς. Τι αντέχουμε μέχρι που φτάνουμε. Μέχρι που φτάνει το μυαλό μας. Τι ερωτήσεις έχουμε. Τι απαντήσεις γυρεύουμε. Γι' αυτό κανείς πρέπει να ταξιδεύει με το μυαλό του σε εγρήγορση. Όχι να ταξιδεύει για να πάει να κάνει shopping κάπου αλλού. Shopping μπορεί να κάνει και στο shopping center Attica ή οπουδήποτε αλλού. Τα προϊόντα είναι παντού τα ίδια.